Γεια σας, τι μου κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Χρήστου. Είναι special επεισοδιάκι, οπότε δεν θα παίξουμε Pokémon. Θα παίξουμε ένα άλλο παιχνιδάκι που από ό,τι βλέπετε το βλέπετε. The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Αυτό το παιχνιδάκι είναι indie παιχνίδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το έχω παίξει πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπετε έχω φτάσει σε ένα end ξεχωριστό, ρε παιδί μου. Δεν είναι ακριβώς αυτό το end του παιχνιδιού. Και είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι, ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Και θα το δούμε όσο συνεχίζει, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα σας εξηγώ τι γίνεται όσο πηγαίνουμε. Ξεκινάμε το παιχνίδι. Sorry, πρέπει να το κάνουμε το ποντίκι. Start. Άμα τα καταφέρω. Start. Ωραία, και θα διαλέξουμε ένα χαρακτήρα. Ποιον χαρακτήρα θέλουμε? Έχω ξεκλειδώσει. Είναι κλειδωμένοι μερικοί χαρακτήρες στην αρχή. Ας πάμε με τον Isaac για να δείτε και εσείς λίγο το παιχνίδι. Νομίζω έχω βγάλει τη μουσική, γιατί δεν είναι και πολύ ωραία. Είναι λίγο τρομακτική βασικά. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα. Έχει και τις οδηγίες. Έχει με το HDW κουνιέμαι. Κουνάω το χαρακτήρα. Μπορώ να κάνω, να πετάξω δάκρυα σε όλες τις κατευθύνσεις. Από ό,τι βλέπετε. Με τα arrow keys. Με το E αφήνεις μια βόμβα κάπου. Έχω μία από ό,τι βλέπετε πάνω. Βλέπετε τα νομίσματά μου, τις βόμβες και τα κλειδιά. Έχω ένα space bar item, το οποίο θα δείτε πως χρησιμοποιείται. Τα arrows που βλέπετε είναι τα δάκρυα, τι δύναμη έχουν πάνω. Θα πάρουμε κάποιες δυνάμεις άμα είμαστε τυχεροί. Και το life bar είναι η καρδούλα μας. Λοιπόν, και πάνω αριστερά είναι ο χάρτης. Δεν το γνωρίζουμε όλοι στην αρχή του παιχνιδιού. Να ξέρετε ότι αυτό το βίντεο θα είναι λίγο μεγάλο, γιατί το παιχνίδι πρέπει να το κάνετε σε ένα go. Κάθε φορά είναι random τι βγαίνει ο χάρτης. Αλλά μέχρι να τερματίσει το παιχνίδι είναι ένα go. Επειδή μου δεν έχει, άμα πεθάνεις, πέθανες. Θα το δείτε έτσι κι αλλιώς. Και ξεκινάμε. Βλέπετε οι εχθροί. Αυτές είναι οι μυγούλες, οι πιο απλοί εχθροί. Και βλέπετε κάτι άλλες μύγες πετάνε. Αυτό είναι αίμα, θέλω να πιστεύω. Ου! Ναι. Και όπου τη βλέπετε παίρνω damage από την αρχή του παιχνιδιού. Αυτές είναι, θα τις ονομάσω παππούς μύγα. Για κάποιο λόγο. Και πετάνε δύο αίματα. Λοιπόν, ένα κλειδάκι. Εδώ είναι το shop. Βλέπετε στα δεξιά μου. Το shop όμως, επειδή αγοράζεις πράγματα, πρέπει να έχω και λίγα λεφτά και δεν έχω τίποτα. Οπότε, στο πρώτο room, επειδή είναι το πρώτο room, το item room που είναι μπροστά μου, στα αριστερά, το βλέπετε με ένα χρυσό γύρω γύρω, είναι ανοιχτό. Στα επόμενα rooms που θα πάμε, στα επόμενα floors. Ναι, αυτό το αντικείμενο δεν είναι πολύ καλό. Στα επόμενα floors δεν θα είναι ανοιχτό, θα θέλει ένα κλειδί. Τώρα, αυτά τα σκατουλάκια μπορεί να έχουν πράγματα μέσα, μπορεί να μην έχουν και τίποτα. Λοιπόν, αυτό το αντικείμενο τώρα, αν το πάρουμε, θα κάνουμε κάποιο poison στους αντιπάλους. Τώρα δεν το θέλω, γι' αυτό έχω. Βλέπετε, με τον Isaac ξεκινάς με αυτό το αντικειμεράκι, το ζάρι, και μπορείς να αλλάξεις αυτά τα αντικείμενα τι θα είναι. Σίγουρα θα πάρω το Mutant Spider, γιατί μου δείχνει, κοιτάξτε λίγο τα δάκρυα τώρα, 4 δάκρυα ακριά. Yeah. Ναι, 4 δάκρυα. Ουχου. Αλλά νομίζω σου καθυστερεί λίγο το πόσο γρήγορα τα πετάς. Τέλος πάντων. Αλλά είναι πολύ καλό αντικείμενο, πιστέψτε με. Πολύ εύκολο δωμάτιο. Μια μπίγα μόνο είχε. Εγώ θα τα χτυπάω αυτά τα σκατουλάκια. Μήπως έχουν τίποτα. Σε αυτό το δωμάτιο εδώ για να μπεις πρέπει να φας damage. Και δεν είναι πάντα καλά το τι έχει μέσα τα πράγματα. 4 νομίσματα δεν θα φτάσουν για το shop. Το shop παλεύουμε με το Gemini. Το shop θέλει να έχεις 15 νομίσματα για τα αντικείμενα που έχει μέσα, για το καλό αντικείμενο. Και κάποια άλλα νομίσματα δεν θυμάμαι τώρα πόσα είναι για τα άλλα αντικείμενα. Με χτύπησε το μικρό.
Μπορεί να τα βρεις και σε έκπτωση βέβαια που κάνουν 7. Αλλά δεν είναι σίγουρο πότε θα τα βρεις σε έκπτωση. Ελά. Αυτό εδώ ο εχθρός σε κυνηγάει έτσι γύρω γύρω και το μικρό σου πετάει τέτοιο. Να, και μόλις σκοτώνεις το μεγάλο σε ακολουθεί το μικρό και δεν κάνει τίποτα. Μόνο αυτό. Α, μπορώ να κάτσω και εδώ και να το χτυπάω συνέχεια, επειδή έχω quad shot. Α, μου φύγε από το pattern. Έλα. Ναι, είναι ωραίο παιχνιδάκι για να περνάς λίγο την ώρα σου. Dog food σου δίνει dessert. Εγώ το λέω dog food. Σου δίνει HP up, HP up. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε σε αυτόν τον όροφο. Επίσης υπάρχει ένα μυστικό δωμάτιο το οποίο το ανοίγεις με μια βομβούλα. Αλλά επειδή δεν ξέρεις, θα τα περνάω αυτά τα τέτοια. Επειδή δεν ξέρεις που είναι κάθε φορά. Ναι, πάμε στο item. Δεν... Α, πολύ καλό αντικείμενο. The miter. Λοιπόν, το miter τι κάνει? Έχει chance, νομίζω, δεν είμαι και 100% σίγουρος γιατί έχει πάρα πολλά αντικείμενα αυτό το παιχνίδι. Έχει chance να σου πετάει soul hearts. Τα soul hearts τι είναι τώρα? Από ό,τι βλέπετε έχω 4 heart containers. Τα heart containers μπορώ να χάσω ζωή και μετά να βρω μια καρδούλα και να την αναπληρώσω. Τα soul hearts μπαίνουν μπροστά από τα heart containers και είναι κάτι σαν ασπίδα ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις, αλλά σου φυλάνε κάπως τις καρδιές, τις κανονικές. Νομίζω κάτι έχω πάθει, λοιπόν. Είναι μεγάλο Σάββατο σήμερα και είπα να βγάλω αυτό το επεισοδιάκι έτσι, άμα σας αρέσει, να μου το πείτε. Να συνεχίσω και τον Isaac, μπορώ να παίζω. Μπορώ να κάνω και challenge runs, δηλαδή να παίζω τον Isaac με ένα διαφορετικό τρόπο, ρε παιδί μου. Θα σας εξηγήσω αφού μπούμε λίγο στο παιχνίδι. Να το μάθετε λίγο, να μου πείτε αν σας αρέσει. Είμαι τυχερός τώρα με τα αντικείμενα που μου έχουν τύχει. Είναι καλά αντικείμενάκια για αρχή. Wow. Ναι, αυτός ο εχθρός, το κοτόπουλο, πετάει έτσι από όλες τις κατευθύνσεις μια σφαίρα. Ναι, δεν μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε στο item, στο shop. Άντε ψοφίστε. Στο shop, αλλά δεν νομίζω να είναι καλό να πάμε ακόμα. Ρε, πώς με χτυπήσει αυτό? Πέρασε μέσα από τις πέτρες. Άντε γεια. Αυτά είναι τα soul cards. Κάνει και ένα νύχο όταν το παίρνεις. Και μόλις έχασα όλο το soul card. Τι μπλάκα σου. Δεν σου πάνω, λοιπόν. Ναι, μάλλον με αγχώρει το γεγονός ότι κάνω record και όλο στο βίντεο. Πάμε από εδώ. Να ανοίξουμε αυτό το σουντούκι. Θέλει ένα κλειδί για να ανοίξει, αλλά συνήθως να έχει πολλά πράγματα μέσα. Και πάλι δεν νομίζω να πάω ακόμα στο shop. Αν και σίγουρα θα πάμε σε ένα shop για να δείτε πως είναι και για να πάρουμε πραγματάκια. Βουπ. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Και έτσι είναι όλοι ορόφοι μέχρι που φτάνει στα μποσάκια. Αυτό είναι τα μποσάκια εδώ. Και στα αρχή μποσάκια που σου... Ναι, έχουμε και χάπια σε αυτό το παιχνίδι. Τα χάπη. Το οποίο ήταν lockdown, που δεν ήταν πολύ καλό για μας. Ναι, και τώρα θέλω να βρω το secret room. Άμα το βρούμε το μυστικό δωμάτιο που είναι, θα δοκιμάσω την τύχη μου εδώ. Ναι, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις. Να, το βρήκα. Και είχε ακριβώς αυτό που ήθελα, λίγα λεφτάκια. Και τώρα που έχουμε 21 νομίσματα και άλλο ένα νόμισμα. Πάμε στο shop να δούμε τι έχει να μας προσφέρει. Συνήθως το shop έχει ένα αντικείμενο να αγοράσεις, ένα καλό αντικείμενο δηλαδή, ναι, και 3 ή 2 ή 4 μικρά αντικειμενάκια όπως βόμβες, κλειδιά, soul hearts, happy. Να, βλέπετε, ας πούμε, έχει το κόμπας που είναι τέλειο και θα το πάρω. Και έχει μια βόμβα και ένα soul heart. Θα πάρω το soul heart και θα φύγουμε. Λοιπόν, τι κάνει το κόμπας τώρα? Το κόμπας μου δείχνει όλα τα δωματιάκια
Δηλαδή μόλις πάμε στο επόμενο όροφο θα δείτε ότι μπορούμε να δούμε όλα τα δωματιάκια. Τα δωματιάκια που μας χρησιμεύουν, όχι όλο τον όροφο. Θα δείτε πως λειτουργεί. Είναι passive. Αυτό το παιχνίδι έχει πολλές passive, έχει και μερικές active, που τώρα active έχουμε ας πούμε το... Ο μόνστρο είναι εύκολο μποσάκι. Active έχουμε το ζαράκι. Αλλά... μην χτυπηθείς, έτσι. Αλλά το ζαράκι είναι μόνο χρήσιμο για να... αλλάζει τα αντικείμενα που βρίσκουμε. Αλλάζει μόνο τα αντικείμενα που μπορείς να πάρεις τα μεγάλα, όχι τα κλειδιά και τις βόμβες και αυτά. Υπάρχει άλλο ζαράκι αυτό, το D20. Hey, that's not nice. Hey. Ρε, τρώω πολύ λίθιο τάβος πραγματικά, δεν ξέρω γιατί τι έχω πάθει. Λοιπόν, αυτά είναι τα Bob's Hill. Σου δίνουν range. Θα το πάρω. Για να δω που φτάνει το range μου. Εντάξει, καλό είναι. Και πάμε στον επόμενο όροφο. Θα τα περνάω εδώ, δείχνει κάτι ιστοριούλες. Βλέπετε, κανονικά είναι Curse of the Labyrinth. Τώρα στο Curse of the Labyrinth, όταν μπαίνει σε ένα όροφο και έχει αυτό το Curse, έχει δύο item rooms όπως βλέπετε, δύο μποσάκια, φέρετε μόνο το ένα αλλά έχει δύο μποσάκια. Αυτό. Πάμε από εδώ. Ναι, λοιπόν, το βλέπετε αυτό το μηχανηματάκι στη μέση. Αυτός ο εχθρός είναι ο πιο εύκολος στο παιχνίδι, δεν κάνει τίποτα πραγματικά. Αυτό του δίνεις καρδιές και σου δίνει λεφτά, από ό,τι βλέπετε και στην ταμπελίτσα πάνω. Το οποίο όμως δεν μπορείς να είναι πολύ χρήσιμο τώρα γιατί δεν έχω πολλές καρδιές. Wow. Αυτή η εχθρή είναι λίγο δύσκολη. Είναι οι ζόμπις, σε ακολουθούνε και πετάνε και αυτές τις βόμβες. Ναι, που χτυπήθηκα σαν ηλίθιος τώρα εκεί πέρα. Εκεί. Και πέρα και μια Soulheart για τον κόπο μου. Εδώ έχει δύο κλειδιά που θα ήθελα να πάρω αλλά δεν μπορώ. Κάτω αυτό το δωμάτιο είναι η βιβλιοθήκη. Σου δίνει κάποια βιβλία. Τα βιβλία είναι active αντικείμενα. Αλλά δεν θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη. Τώρα θέλω να πάω στο item room. Και είμαι πολύ λίγο, έχω πολύ λίγη ζωή. Ελπίζω να μην τελειώσει αυτό το run έτσι. Έλα, αν μπορούσα να τους πετύχω κιόλας. Γαμώ το. Αυτή η εχθρή είναι λίγο unexpected που θα πάνε. Α, και μου σπάσανε και τα δύο αυγά. Αυγά λέω. Ναι, αυγά έχουμε τώρα το Πάσχα. Τι φλακείς. Τα δύο σκατουλάκια αυτά. Σκατουλάκια που έχουνε μύγες. Λάψοβα. Ωραία. Κοίτα αυτό που πάει. Γάμο. Τώρα θα δεις. Ωραία. Πήρε πολύ χρόνο αυτό το δωμάτιο. Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το δωμάτιο. Γιατί αυτές οι φωτιές. Ναι, να, αυτές οι φωτιές πετάνε αίμα. Ή θέλω να νομίζω ότι είναι αίμα αυτό έτσι. Αίμα πρέπει να είναι. Ναι, σβήσανε και τη μία φωτιά. Να σβήσω και εγώ την άλλη. Έλα. Ωραία. Και πάμε να δούμε τι έχει το item room. My reflection. Θα το πάρω. Κάνει τα tiers να γυρνάνε πίσω να το. Έχει πλάκα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο. Ωραία. Βρήκα μερικές soul hearts. Νομίζω το Minder το κάνει αυτό. Μου αυξάνει το chance να βρω soul hearts. Άμα το κάνει το Minder, ευχαριστώ Minder. Δεν μπορώ να πάρω αυτά τα κλειδιά βέβαια. Και αυτό με λυπεί βαθύτατα. Γιατί αν δεν πάρω τα κλειδιά δεν μπορώ να πάω στο item group το άλλο. Πολύ εύκολο δωμάτιο.
αυτά μεγαλώνουν και πετάνε αίμα αν πεθάνεις. Δεν έχουμε πολύ damage όμως να κάνουμε το. Αυτή τη Soulheart δεν ξέρω να μπορώ να την πάρω. Νομίζω αν βάλω μία βόμβα εδώ. Όχι, δεν πάει πιο μέσα. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να την πάρω. Άμα βρω όμως ένα item. Όχι, αυτό το δωμάτιο είναι κακό. Έχει αυτές τις αράχνες, αλλά... άμα κάτσω εδώ πέρα. Ναι. Αλλά άμα περάσουν μέσα από αυτό το δίχτυ. Α, τρώντα μας. Πάρει πιο γρήγορα στο πίδημά τους. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ ντάμας, μου παίρνει πολύ ώρα να τη σκοτώσω. Γαμώ το. Τρώω ντάμας αυλάκας. Και εμάς μας κάνει slow αυτό το. Ευχαριστώ πολύ, Μάιτερ. Από πάνω πρέπει να πάω. Αν μπορούσα να πάρω αυτή τη Soul Heart. Ένας από τους πιο μισητούς μου εχθρούς στο παιχνίδι. Όχι. Να, γι' αυτό είναι μισητό. Γιατί μου χάνει ένα νόμισμα κάθε φορά που ναι, νομίζω ότι το ξαναπαίρνω. Χάνω δύο νομίσματα και παίρνω μόνο το ένα. Γι' αυτό είναι βλάκα αυτός ο εχθρός. Και το μισό. Πεθάνει. Και φαίνεται ότι είναι εύκολο να αποφύγεις αυτό το... Α, ωραία καρδούλα. Ναι, δεν έχει αδιέξοδο εδώ πέρα. Πώς θα πάμε εκεί? Σε εκείνο το item room. Από εδώ. Φαίνεται εύκολο το pattern της επίθεσής του, επειδή πηδά και ρίχνει δύο τέτοια... δύο... shots, τα οποία φαίνεται εύκολα τα... αποκρούσεις. Ναι, κλειδί, τέλεια. Αλλά δεν είναι εύκολο. Λόγω του ότι πηδάει και τα πετάει αυτά. Νάτος πάλι. Πώς θα το βγάλουμε? Κεφάλια μπληστείας. Τα κάνω όλα στα ελληνικά. Κανονικά γκρίτχε θα το έλεγα. Ένα μικρό γκρίτχε. Γιατί αν δείτε, υπάρχει ένας εχθρός στο παιχνίδι που λέγεται Greed. Σαν το αμπάρτιμπα. Και... ένα τρολολό μπομ. Τρολολό. Και αυτό είναι το κεφάλι του, οπότε... γκρίτχεται λέγεται. Δεν ξέρω τι έκανε το κεφάλι του. Ουω! Ουω! Ει! Εντάξει. Έβγαλα και την πήγα κατά λάθος. Άμα πάρω λίγο damage, αυτά τα shots θα είναι πολύ καλά. Γυρνάνε πίσω, είναι 4. Συγγνώμη, ναι, και άλλο κλειδί, τέλεια. Τι έχουμε εδώ πέρα? Ναι, Mammoth Contact. Λοιπόν, αυτό το δικημεράκι είναι πολύ, πολύ σπάνιο νομίζω. Βλέπετε που γίνανε κόκκινα τα δάκρυα, πολύ ωραίο. Αλλά είναι πολύ καλό. Λοιπόν, όποιον χτυπάμε θα έχει chance να γίνει freeze, να γίνει παγωμένος. That's your chance. Λοιπόν, πού θέλω να πάω τώρα? Πού είναι το item shop? Γιατί δεν το βλέπω? Α, είναι πέρα-πέρα, κοντά στα νομίσματα, γι' αυτό δεν φαίνονται. Ωραία, εκεί θα πάω. Αλλά δεν έχω λεφτά. Να το κάνω. Θα το κάνω, έχω μια Soul Heart. Θα μου δώσει λίγα λεφτάκια. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να σου δώσει και ένα HP upgrade. Αλλά δεν είναι σπάνιο να σου δώσει. Και δεν μου το δώσει. Αλλά έχω μερικά περισσότερα λεφτά τώρα. Αν καταφέρω να βρω κι άλλα. Wow! Ναι, δύσκολο δωματιάκι και... όχι, θα με πιάσετε. Not today! Έλα, αν πάω εδώ. Το πάγωσα. Μην με πετύχεις εσύ. Σε είδα. Ναι. Ναι, τέλεια! Σας λέω, άμα πάρω λίγο κομμαντά μας και λίγο ζωή θέλω βασικά τώρα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.
Απλά να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτό το παιχνιδάκι, επειδή είναι έτσι με τη μία φεύγει, δεν μπορώ να το κόβω. Όχι αυτό το δωμάτιο! Πραγματικά, όχι αυτό το δωμάτιο. Wow, γίνονται πολλά πράγματα εδώ πέρα. Και πάγωσε μιντέρ. Και δεν μπορώ να το πετύχω! Οπότε άμα θέλετε, ή να το βλέπετε ολόκληρο, ή δεν το βλέπετε καθόλου, παιδιά, το βιντεάκι. Αλλά σας προτείνω το δείτε. Βέβαια, πώς θα το ξέρετε αυτό, αλλά το δείτε. Ή το λέω μπει στο βίντεο. Τώρα. Δεν ξέρω. Τι λέω. Και τρώω. Όχι, τώρα ένα ντάμας θα με κάνει να πεθάνω. Με ένα ντάμας πέθανα. Μην πεθάνεις, Χρήστο. Κάνω για τους φαν. Συνήθως το πάω καλύτερα. Δώσ' μου μια καρδούλα. Μπορεί να είναι καλό αυτό το χάπι, μπορεί να είναι χάλια. Tears up. Είναι καλό. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω. Ναι, για να μην πεθάνω. Να μην πάω πάνω από τα καρφιά. Για να μην πεθάνω, θα ανατινάξω αυτή την blood bank. Τραπέζα αίματος. Εδώ πέρα. Ναι! Τέλεια! Παπ, παπ. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα δώσει καρδιές. Απλά ήμουν τυχερός και έδωσε καρδιές. Συνήθως δεν είναι καλό να τις ανατινάζετε. Γιατί... από εδώ. Έχασα πολλά λεφτά σε αυτό εδώ. Γιατί είναι καλό να τις παίζετε μέχρι τέλος για να πάρετε το HP upgrade. Έλα, κάτσα κίνητος. Άμα κάτσα κίνητος δεν με ξεχτυπάνε. Ούτε εγώ τους χτυπάω όμως. Ωραία. Έλα. Ναι. Και κάνουμε ούλτρα στρατηγικές εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς δεν χτυπήθηκα εκεί. Άλλο ένα Soulheart. Ευχαριστώ πολύ, Miter. Είναι... α, είμαστε στα Catacombs. Γι' αυτό είναι δύσκολα. Έχεις chance να πας σε Catacombs είναι... Νεκρόπολης, νομίζω. Όχι, κάτσε. Τα Catacombs είναι πιο δύσκολα ή Νεκρόπολης. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Soulheart, τέλεια. Και τώρα δεν μας πειράζει να τις σκοτώνουμε αυτές τις μύγες αμέσως. Πόσοι τέτοιοι εχθροί. Ευτυχώς που τους παγώνω κιόλας. Και είναι πιο εύκολο. Σας λέω, μάμου σκότα. Wow. Έκανα βλακή εκεί πέρα. Δεν τον τότσερα καλά. Mom's Conduct είναι πάρα πολύ καλό αντικειμενάκι. Με 8 νομίσματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάω για να δούμε τι έχει. Και είχε το grid μέσα. Έτσι, άμα τον παγώνω συνέχεια, καλά θα είναι. Σα πέφυγα τώρα. Το triple shot που ρίχνεις. Και ο Greedy θα σου δώσει πολλά λεφτά όπως μου δώσε τώρα. Ή θα σου δώσει το ticket sale, όχι όπως το λέει, Steam sale. Ναι, γιατί αυτό το παιχνιδάκι το παίρνεις από το Steam. Πάμε στο μπουσάκι γιατί δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα το... Ή θα σου δώσει το Steam sale. Α, βασικά θα πάμε στη βιβλιοθήκη. Ή θα σου δώσει το quarter που σου δίνει 25 cent. Ή μπορεί να σου δώσω και τον δόλαρ που σου δίνει 99 cent. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να σου δώσει τον δόλαρ. Και είμαστε ήδη στα 24 λεπτά. Σας είπα, θα πάρει πολλή ώρα. Για να δούμε τι έχει η βιβλιοθήκη για μας. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει καθόλου. Μ' αρέσει καθόλου τα βιβλία. Ένα reroll. Ναι, θα πάρω το Book of Belial, αλλά πρώτα να πάρω λίγο αυτό. Το Book of Seals σου δίνει ένα τυχαίο αντικείμενο όπως μου έδωσε. Το Book of Belial σου δυναμώνει τα tears για ένα δωμάτιο και κάνει κάποια recharge, παιδί μου, θα δείτε. Το ζάρι το έχουμε συνέχεια, έτσι. Το βιβλίο που πήραμε τώρα θα το έχω ανά πόσα δωμάτια, ανά 3, ανά 6, δεν θυμάμαι. Αυτό είναι ένα μικρό μποσάκι. Αλλά επειδή είμαστε σε μεγαλύτερο όροφο,
Δεν το λέει ότι είναι μποσάκι. Άμα πας στους αρχικούς ορόφους, είναι μποσάκι και λέγεται Larry Junior. Έλα μόνο το κεφάλι μου. That's what she said. Δεν νομίζω να το πω όμως. Λοιπόν, θέλω να πάρω αυτό το Golden Chest. Το βάζουμε μια βόμβα. Και το slow. Και το ανοίγουμε. Έλα με δουλεύει τώρα. Αυτό θέλει και άλλο κλειδί και δεν έχω. Έβγαλε ένα μικρότερο Golden Chest από μέσα. Και θα κάνουμε το Book of Belial για να έχω πιο δυνατά tiers. Αυτό νομίζω είναι ο Husk. Βασικά δεν ξέρω αν έπρεπε να το κάνω εδώ το Book of Belial ή στο επόμενο μπουσάκι. Μάλλον στο επόμενο, γιατί αυτός είναι αρκετά εύκολος. Ναι. Και δεν ξέρω τι θα είναι το επόμενο. Πιο δύσκολο σίγουρα. Απλά ο Husk όταν πεθαίνει αφήνει όλα αυτά τα μυγοειδές. Τα. Αυτά λέγονται fruit flies. Αν μπορεί να κάνεις κάτι τα γιατί έρθει και να τα βάλεις όπου θες. Α, καρδούλα, θα την πάρω. Το Magic 8 Ball σου δίνει δυνατότερα tiers και μια κάρτα. The Sun Card. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάνει. Βασικά θυμάμαι. Pestilence. Ο καβαλάρης της αποκαλύψεως. Σου δίνει full health. Όλο τον παγόνο. Mom's contact. Σου δίνει full health. Καλά, τόσο εύκολο. Πραγματικά. Wow! Μίλησα πολύ γρήγορα. Σου δίνει full health. Θα μ' αφήσει να το πω. Και σκοτώνει όλους τους εχθρούς στο δωμάτιο. Οπότε είναι πάρα πολύ κάρτα. Πολύ καλή κάρτα. Τι λέω καν. Λοιπόν. Cube of Meat. Γυρνάει γύρω μου και τα παίρνω πάντα από τους καβαλάριδες. Γυρνάει. Α, τι μαλακίες. Γυρνάει γύρω μου και με κάνει να αποφεύγω λίγο damage. Τώρα, αυτά τα items μπορεί να δώσει μια καρδούλα. Λέγεται Deals with the Devil. Μπορεί να δώσει μια καρδούλα ή δύο. Εδώ πέρα ότι έχει μία και δύο. Για να πάρεις το item και να τα χάσεις για πάντα στις καρδιές. Αλλά τώρα αυτό δίνει 25 νομίσματα και αυτό δίνει. Πραγματικά δίνει 9 ζωές, αλλά είσαι πάντα στη μία καρδούλα. Οπότε δεν είναι καλά αντικείμενα και προχωράμε στον επόμενο όροφο. Και έρθει ο Βδελός στην μαλακία. Greenheads. Τα σκότωσε. Αυτό που είναι στη μέση δεν μπορώ να το χτυπήσω. Αλλά πετάει έτσι projectiles μέχρι να τελειώσει το δωμάτιο. Δεν μπορώ να πάω στο shop. Δεν έχω κλειδιά. Ναι. Αυτά εδώ νομίζω τα βαράω μέχρι να βγάλουν μύγες. Wow. Α, φύγε από εδώ. Ναι, έχουν βγάλει ήδη μερικές μύγες. Και βήχουν κιόλας και βγάζουν και άλλες μύγες. Αηδία έτσι. Αηδία. Ναι, και έχουμε γεμίσει μύγες. Και αυτό με κάνει να λαγκάρω λίγο γιατί είναι και κάνει και πολύ ζέστη και λαγκάρει ο υπολογιστής. Αλλά μη φοβάστε. Όλα καλά θα πάνε. Αρκεί να μην με χτυπήσει αυτή η μύγα, γαμώτο! Ναι, αυτή ανατινάζεται. Και έφαγα και άλλο ντάμα σαν βλάκα, ας πούμε. Αλλά αποφεύγω έτσι τις άλλες. Ναι, δεν έχω πολύ ντάμα. Δεν έχω πολύ ντάμα. Ναι. Απ. Με πέτυχες. Άμα βρω λίγο ακόμα ντάμα. Ζωή. Από ζωή καλά πάμε. Λίγο ντάμα θέλω. Πού θέλω να πάω τώρα. Κάπου να βρω ένα κλειδί. Γιατί από εκεί ήταν αδιέξοδο. Οχ. Ου! Πάνω μου το ρίξε!
αυτά είναι, λέγονται φίστουλα. Όσο το βαράς γίνονται πιο μικρά και με στο τέλος αφήνουν αυτά τα βλαμμένα σκουλίκια. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να μην είναι. Δεν είναι, όχι, τρολολολολολο. Είναι μια τρολολολο μπομπ. Σε ακολουθεί. Ωου. Λοιπόν, αυτές οι μάσκες, αν δεν σκοτώσει την καρδιά τους, δεν μπορούν να πεθάνουν. Δεν τρώνε τα μας. Ωχ, την έβαψα. Μην έρθετε από εδώ. Ωου, και σε κυνηγάνε. Και οι καρδιές. Ωου. Ναι, πετάνε αυτό το σοτ. Τέλεια. Παπ. Για πάμε από εδώ που έχει ένα κλειδί, ρε παιδιά. Αυτή οι πιτζάμες, όχι. Δεν πρέπει να πάνε στη φωτιά. Γιατί άμα, έλα, τι ντάμας τώρα πραγματικά. Άμα πάνε στη φωτιά. Αυτό που όμως με πέτυχε τώρα. Και πάρουν φωτιά, κάνουν περισσότερο ντάμας μετά. Και πάνε πιο γρήγορα. Και δεν μπορούσε να μου τύχει ένα κλειδάκι. Α, δεν με πέτυχες. Έχω πολύ λίγη ζωή. Μπορεί να χρειαστεί να πατήσουμε το σαν. Πάλι καλά που έχω και το σαν. Και έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Αν γίνουν πολύ χάλια τα πράγματα. Δεν πετυχες. Κάνω πολύ λίγο ντάμας πραγματικά. Και δεν έχω κλειδιά. Ένα κλειδάκι. Τι δωμάτιο πραγματικά. Ναι, εντάξει. Απλά κοιτάξτε τον ντάμας που τρώω. Βρήκα λίγο τη χρυσή τομή εδώ πέρα και την έχασα. Σαν θα πέθαινα αν δεν το έκανα. Α, δώσουμε ένα κλειδί. Τι είναι αυτή η μύγα? Έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Tears up. Ναι, α, και το Sun Card σου δείχνει. Καλά, το Sun Card είναι τέλειο έτσι. Σκοτώνει όλους τους εχθρούς, σου δίνει full health και σου δείχνει που είναι το item. Το secret room. Το item room. Οπότε θα γυρίσω πίσω, ξέρω και που είναι το μποσάκι, σου δείχνει όλο τον όροφο βασικά. Θα γυρίσω πίσω, θα δούμε. Αυτά τα δωμάτια μπορείς να μπεις μόνο αν είσαι full health. Θα δούμε τι έχει να μου προσφέρει. Θα το πάρω. Poison touch. Τώρα, ναι. Και πρέπει να παλέψεις όλους αυτούς. Όποιον ακουμπάω, καλά θα τρώω ντάμας, αλλά θα τον κάνω και poison. Ακούω ήχο που κάνω να τον πεθαίνω. Δεν ξέρω βασικά αν ακούτε τους ήχους. Τους έχω δυναμώσει. Και έχουμε άλλο ένα wave, ναι. Ναι, τους μισώ αυτούς τους εχθρούς. Μπορεί να τους βαρέσει μόνο από πίσω. Κίνκι, ε. Όχι. Άρα, άμα τους παγώνω όμως, μπορώ να πάω από πίσω του και να τους χτυπήσω. Ναι. Mom's contact. Άμα δεν το είχαμε, δεν θα ήμασταν εδώ. Παπ, μια βομβούλα. Και καθόλου κλειδιά. Τι δεν μου δίνει ένα κλειδί, ρε γάματο. Έχω τόσα μέρη να πάω. Οχ, πού πάω? Στον τοίχο ήθελα να πάω, καλά. Έχω τόσα μέρη να πάω και δεν μπορώ να πάρω ένα κλειδί. Θα πάω σε αυτό το δωμάτιο, μήπως μου δώσει κλειδί. Ναι, δεν είναι καλό αυτό. Αυτό το χρυσό. Το χρυσό σκατό. Είναι. Έχει λεφτά μέσα. Να το, κοίτα. Λεφτά! Ναι,
Και έφαγα damage για αυτά τα λεφτά, εντάξει. Σαν βλάκα, ας πούμε. Που τη βλέπετε είναι... δεν είναι εύκολο παιχνιδάκι. Γιατί έχεις πολλούς εχθρούς να αντιμετωπίσεις σε κάθε... The Moon! Σε πάει στο Secret Room. Το... δεν... α, δεν ήθελα να το πατήσω. Τώρα πήγα να πω ότι δεν ήθελα να το πατήσω γιατί ξέρω που είναι το Secret Room και το πάτησα κατά λάθος επειδή ήθελα να βάλω βόμβα. Και τι να βάλω βόμβα, πάτησα αυτό. Γιατί είναι κοντά τα κουμπιά τους. Ναι, ξέρω εγώ, ένα κλειδί ψάχνω απλά. Παίζεις αυτό το κουλοχέρι μέχρι να σου τύχει κάτι. Τον οποίο θα ανατινάξω τώρα. Γιατί τα 15 τα θέλω. Πραγματικά θέλω κλειδιά, θα συνεχίσω τον όροφο για να βρω κλειδιά. Μπορεί να φάμε κι άλλο ντάμας, αλλά τουλάχιστον θα βρούμε. Αυτόν τον αφήνω στη μέση, μήπως και μου χτυπάει τους... αυτά τα κεφάλια. Άμα παγώσει το πρώτο, παγώνει και τα άλλα, σαν χαζά. Τώρα ήρθε η ώρα να το σκοτώσουμε γι' αυτό. Μία Soul Heart. Θα την ήθελα. Ναι. Θες να δείτε. Θα πάω σε αυτό το δωμάτιο. Βέβαια με αυτό το δωμάτιο είναι ότι δεν σε ανταμείβει πάντα. Τώρα μου δώσε λίγες μύγες. Στις μύγες είναι η μία χρήση όμως. Και θα πάω να πάρω αυτή την καρδούλα εδώ πέρα. Και θα βγούμε. Συνήθως μπορείς να βρεις κάποια items μέσα σε αυτό το δωμάτιο που είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα θα πάω προς τον boss. Ελπίζοντας να βρω ένα κλειδί στην διαδρομή αυτή. Για να μπορώ να πάω στο shop στο item room. Ναι, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα δεν έχω πολύ ζωή. Και δεν έχω πολύ damage. Έχω το utility. Έχω το utility να κάνω πράγματα. Αλλά δεν έχω το damage. Δηλαδή μπορώ να παγώνω τους εχθρούς, να πετάω 4 shots. Έτσι σπάστα όλα. Όχι. Ναι. Έχω το cube of meat. Το οποίο μου αποφεύγει μερικά shots από αυτά που τρώω. Αλλά δεν έχω πολύ damage. Και αυτό είναι κακό. Ψόφα. Παπ. Αυτό το νόμισμα το θέλω. Ένα cent, αν και θέλω ένα κλειδί. Βασικά δύο κλειδιά θέλω. Τι είναι αυτό τώρα? Προσγκρεμός και πίσω ρέμα ήταν αυτό. Ναι, αφού έχει τελειώσει. Α, μου βρήκε το άλλο μυστικό δωμάτιο. Λοιπόν, αυτά είναι τα trinkets. Το συγκεκριμένο trinket δεν θυμάμαι τι κάνει. Αλλά μπορεί να μας βοηθήσει. Eternal Heart. Δεν την πάρω ακόμα. Θα σας πω πότε θα την πάρω. Μόλις νικήσω τον boss. Λοιπόν. Το συγκεκριμένο trinket δεν θυμάμαι τι κάνει. Καλά είμαι. Λοιπόν. Αλλά υπάρχουν πολλά trinkets στο παιχνίδι. Μερικά θυμάμαι τι κάνουν, μερικά δεν θυμάμαι. Αυτή η καρδιά που βρήκα, άμα αναρωτιέστε γιατί δεν την πήρα, θα γυρίσω να την πάρω. Είναι μια καρδιά που αν φας damage τη χάνεις, αλλά άμα την κρατήσει για ένα όροφο, δηλαδή πας στον επόμενο όροφο με αυτή την καρδιά, σου δίνει κι άλλο slot με καρδιές. Γιατί παίρνω όλες αυτές τις βόμβες και δεν μου δίνει ούτε ένα κλειδί? Παιδιά, όχι, θα πάω και στα άλλα δωμάτια μέχρι να βρω κλειδί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει ένα secret room. Και άλλο ένα μυστικό secret, πιο μυστικό secret room. Αν αυτό βγάζει νόημα. Και αυτό. Το ένα ίσως να μπορεί να το υπολογίσει που είναι. Το μυστικό secret room μπορεί να είναι παντού. Ναι, και ψάχνω να βρω κλειδιά. Νομίζω έτσι θα βγάλω και το επεισόδιο. Ψάχνω να βρω κλειδιά.
Ωραία, τους πέτυχα σε καλό position εδώ πέρα. Και θα πεθάνουν χωρίς να μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Και απα, δεν μου κάνει τίποτα neutral fly. Α, μάλιστα, ενδιαφέρον. Αυτά λέγονται, ναι, τώρα δεν μπορώ να χτυπήσω κανένα. Αυτά λέγονται Gluttonies. Meaning Gluttonies. Δίνει και το μποσάκι Gluttony. Και τα κόλλησα λίγο με το πάγωμα. Πετάνε, έλα ρε γάματα, πραγματικά δεν βρίσκω κλειδιά, τίποτα. Wow, μην έρθεις πάνω μου αράχνη, φύγε. Α, χωρίζεται σε δύο αραχνούλες μικρές. Δεν ξέρω πως δεν έφαγα damage σε αυτό. Το trade. Επίσης κάνουν slow και στα δακρυά μου αυτά τα δίχτυα. Και τώρα παίρνουμε το ραστική, που δεν ξέρω τι κάνει το ραστική, αλλά επειδή έχει ένα κλειδί θα υποθέσω ότι μας δίνει περισσότερα κλειδιά. Δεν θυμάμαι βασικά τι κάνει. Αλλά υπάρχει ένα wiki που μπορεί να βλέπεις, επειδή μου, τι κάνουν το κάθε αντικείμενο. Αυτό το νόμισμα βγήκε από τα spikes και μετά ξαναμπήκε μέσα. Κοίτα τώρα, πραγματικά έβγαλα όλο τον όροφο, όλο τον όροφο, και δεν είχε ούτε ένα κλειδί. Τι ατυχία. Μάλλον θα γυρίσουμε πίσω. Μάλλον. Πάμε στο μπουσάκι. Ακόμα και το δωμάτιο που τρουσντά μας έκανα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο παιχνίδι, γιατί έχει αρκετούς ορόφους και τα runs παίρνουν λίγο πολύ άμα δεν τα πας και καλά όπως εγώ. Οπότε θα είναι λίγο μεγάλο το βιντεάκι. Τώρα έχουμε φτάσει 42 λεπτά. Ναι, να θυμηθώ μετά να γυρίσω να πάρω την Eternal Heart. Και φτάνουμε στον ένα από τους πιο δύσκολους εχθρούς στο παιχνίδι. Έλα, μπορείς να τον πετύχεις μόνο από πίσω. Ναι, ξέρω πως ακούγεται. Και μπορείς να το αφήσεις όμως και βόμβες να φάει, το οποίο θα κάνω. Ναι, και αυτά τα σκατουλάκια που αφήνει κάνουν regenerate και άμα σε πες πάνω κάνουν damage. Να, ήδη ξαναβγήκε αυτό το... Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που κάνει. Τουλάχιστον τον παγώνω. Αυτό μας βοήθησε πολύ. Ωραία, το κάτω των Nine Tails είναι καλό. Και στο Soul Heart είναι καλό. Γιατί μου δίνει περισσότερο speed στα shots. Και να δω πόσο γρήγορα είναι τώρα. Ναι, είναι αρκετά γρήγορα. Θα πάμε εδώ πέρα. Θα πάρω το Eternal Heart. Παπ! Ρεθίκο. Και θα πάμε στον επόμενο όροφο. Νεκρόπολης 2 λογικά θα είναι ο επόμενος όροφος. The Depths 2. Όχι, Νεκρόπολης 2, όπως το είπα. Και προς τα πού πρέπει να πάμε τώρα. Από εδώ λογικά. Fuck this room. Fuck this room, seriously, fuck it. Γιατί είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι μόνο αυτοί οι τύποι με τις μάσκες, είναι ότι σου βάζει και όλες αυτές τις πέτρες στη μέση. Φύγε από εδώ μάσκα. Ναι, με πηδήξαν τώρα. Κοίτα εδώ, κοίτα. Έλα φύγε. Κοίτα πως ακολουθεί. Και τρώω πολύ damage. Τώρα τι έγινε, δεν μπορεί να... Α, κοίσε, με χτυπάει ο φιλαράκος σου. Νομίζω από εδώ πρέπει να πάμε. Μάλιστα. Σου κάνω όλους να πάνε από εδώ. Και... τι με χτύπησε τώρα ακριβώς.
Καλά τι να είναι. Δεν με χτύπησε αυτός ο τύπος επάνω, επειδή δεν ήταν στο range. Κάτι άλλο με χτύπησε. Ω! Πραγματικά τώρα. Δεν μπορεί να χάσω από αυτούς τους τύπους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πέτα ένα κλειδί. Ένα κλειδί πέτα. Ένα κλειδί. Αυτά είναι champion versions των κανονικών. Ένα κλειδί. Red patch. Δεν θα το πάρω. Αν και μπορούσε να με βοηθήσει το red patch. Είναι trinket. Το αποφύγα. Είναι trinket, το οποίο όσο σκοτώνεις εχθρούς σε ένα δωμάτιο, ανεβάζει τον damage των tiers. Φτάνει μέχρι ένα maximum σημείο. Δεν πάει για απαόριστον. Είναι σαν το rage το αντικείμενο. Το οποίο δεν ξέρετε, γιατί λογικά πρώτη φορά θα βλέπετε αυτό το παιχνιδάκι. Αλλά είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Τι πάθατε, νευράκια? Κοίτα πως πετάνε. Έχω νεύρα επειδή είμαι ένα πράγμα με πόδια και ένα, μην το πω, για κεφάλι. Ένα κλειδί πραγματικά. Και το παιχνίδι με κοροϊδεύει. Πού θα βρω κλειδί τώρα? Λοιπόν, θα πάω από κάτω που έχει και ένα arcade. Το arcade έχει τρία μηχανήματα μέσα που μπορείς να παίξεις και άλλα λεφτά ή να δώσεις λεφτά για αντικείμενα, όπως αυτό εδώ, το κουλοχέρι. Έλα. Ναι, νόμιζα ότι δεν θα με βαρέσει αυτό, αλλά με βάρεσε. Και με έναν ντάμας έχουμε πεθάνει, οπότε πρέπει να προσέχω πάρα πολύ. Πώς θα το βγάλω τώρα αυτό, για λεπτά. Νομίζω μπορώ να το κάνω. Βγήκε κατά λάθος από το δωμάτιο. Όχι, την πάγωσα! Ναι, το βγάλα. Τέλεια. Και fuck this room. Fuck it. Γιατί αυτές οι μεγάλες αράχνες πετάνε, όταν πεθαίνουν γίνονται δύο μικρές. Οι αράχνες είναι λίγο nope. Θα ήταν πιο εντυπωσιακό τώρα αν πέθαινα κιόλας εκεί πέρα με κυνηγάει και να λέω nope. Όχι. Άμα είμαστε τυχεροί, έλα, και άμα δεν βρίσκω στα τέτοια, θα μπορεί να είναι το secret room εδώ πέρα. Και λέω αν είμαστε τυχεροί, γιατί άμα είναι εδώ, που δεν είναι, εντάξει θα αφήσω το. Θα μπορούσαμε να πάμε στο item shop έτσι δωρεάν. Με μια βόμβα να κάνουμε. Γιατί τώρα, γιατί. Ναι. Θα πεθάνεις. Πού σου ντάμας του τρώνε αυτοί? Σε ευχαριστώ Cube of Meat που σκότωσε την πηγούλα. Ναι, και έπεσε πάνω μου. Άσε το λύκο. Ναι, αυτό το δωμάτιο είναι άχρηστο. Δεν το πιστεύω ότι το παιχνίδι δεν μου δίνει καθόλου κλειδιά. Λοιπόν, κοίταξε τι θα κάνω τώρα. Την έστειλα στο διόρθωμα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Αφήστε το. Δεν γίνεται πραγματικά. Τα δάκρυα μου πάρε πολύ γρήγορα. Και τις διώχνουν τις βόμβες. Ήθελα να την άξω το σλότ machine. Θα πάω από κάτω. Πάρε το ίδιο δωμάτιο. Κοιτάω πως είναι καλύτερα να τα αντιμετωπίσω αυτά. Μάλλον θα ήταν καλύτερα να χτυπάω ποιον είναι πιο κοντά μου και να μην μπω στο spikes. Ξέρω τι πρέπει να κάνω.
αυτές τις βόμβες πρέπει να τις ενεργοποιήσω όταν είναι κοντά στο σλότ. Αλλά άμα δεν γίνει, τι να κάνω. Κοίτα πόσο γρήγορα πήγε να γίνει. Δεν έγινε δυστυχώς. Ό,τι θέλω αυτή την καρδιά. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό. Όχι. Ναι, βρήκα το item room. Κατά λάθος. Το secret room. Αλλά εγώ ήθελα την καρδιά. Και οπότε βλέπετε τώρα που έχω μισή καρδιά. Κατουργέται ο Άιζακ όποτε μπαίνει σε ένα δωμάτιο. Κατουργέται. Όχι, δεν είναι αστείο. Μόνο εμένα μ' άρεσε. Αυτό ήταν ένα εύκολος εχθρός. Αυτή είναι η δύσκολη, γιατί έχουν βόμβες στο τέλος. Εντάξει, οκ. Τι έγινε! Ναι. Είναι λίγο... ρεζίλ να το πω να σκοτώνει μια μυγούλα που δεν την είδες καν. Ναι, οκ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτό ήταν το παιχνίδι, παιδιά, αν σας άρεσε. Μπέρδεψα λίγο τη γλώσσα μου. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Πείτε μου στα comments αν θέλετε να το συνεχίσω έτσι τα Σαββατοκύριακα κάποια φορά να παίζω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το παίζω, αλλά κάποια φορά να παίζω, αν βρίσκω χρόνο. Ναι. Αυτά είχα να πω. Ένα subscribe στο καναλάκι μου δεν θα έβλαπτε. Για να δείτε και τα επόμενα βιντεάκια. Και έως την επόμενη φορά. Είμαι ο Χρήστος και γεια σας.